πυροβολισμοί ακούγονται κοντά στο Ισραηλινό προξενείο στο Μόναχο. Σήμερα, περίπου στις 9 το πρωί, αστυνομικές αρχές της Γερμανίας εντόπισαν ένοπλο, ο οποίος άνοιξε πυρ εναντίον τους. Τον τραυμάτισαν θανάσιμα, με αποτέλεσμα ο δράστης να πεθάνει επί τόπου. Was wir bestätigen können, ist tatsächlich, dass der Täter jetzt identifiziert ist und es handelt sich tatsächlich um einen 18-Jährigen mit der österreichischen Staatsangehörigkeit nach meinem Erkenntnisstand, der in Österreich wohnhaft ist. Η επίθεση πραγματοποιήθηκε ανήμερα της 52ης επετείου της τρομοκρατικής επίθεσης Παλαιστινίων σε βάρος Ισραηλινών αθλητών το 1972 κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του Μονάχου. Βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο δείχνει τον δράστη να κρατάει ένα τουφέκι. Πιθανότατα μία παλιάς κατασκευής επαναληπτική καραμπίνα Mauser και να περπατάει έξω από το κέντρο τεκμηρίωσης για τον ναζισμό. Ο Υπουργός Εσωτερικών της Βαυαρίας άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο δράστης να είχε ως στόχο το Γενικό Προξενείο του Ισραήλ. Es liegt nun mal auf der Hand, wenn jemand hier unmittelbar in Sichtweite zum israelischen Generalkonsulat parkt. Dann mit dem Gewehr um dieses Generalkonsulat herumgeht, da mit dem Schießen beginnt, das ist sicherlich oder mit eben hoher Wahrscheinlichkeit. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 18χρονος έδρασε μόνος του. Ήταν γνωστός στις αυστριακές αρχές ως Ισλαμιστής και το 2023 είχε γίνει καταγγελία σε βάρος του για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση και διάδοση προπαγάνδας του Ισλαμικού κράτους. Για τρομοκρατική επίθεση κάνει λόγο ο πρόεδρος του Ισραήλ, ύστερα από συνομιλία που είχε σήμερα με τον Γερμανό πρόεδρο Φρανκ Βάλτερ Στάινμαϊερ. Μαζί εκφράσαμε από κοινού την καταδίκη μας και τη φρίκη μας για την τρομοκρατική επίθεση σήμερα το πρωί κοντά στο Ισραηλινό προξενείο στο Μόναχο. Οι γερμανικές αρχές από την πλευρά τους ανακοίνωσαν, τηρώντας πιο επιφυλακτική στάση, ότι τα κίνητρα του υπόπτου δεν έχουν ακόμη αποσαφινιστεί.